Συνεχίζουμε κυρίε και κύριοι τι πολιτικέ μα συζητήσει και έχω τη χαρά να φιλοξενώ στο τρίτο μέρο τη εκπομπή στο στούντιο των διαλόγων εδώ στην Δημοτική Τηλεόραση Θεσσαλονίκη την εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, την κυρία Δώρα Βιέρη. Καλώ ήρθατε. Χαίρομαι. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, που είστε μαζί μα. να ξεκινήσω από τη σκληρή επικαιρότητα, κυρία Βιέρη, και να μου πείτε το σχόλιο σα, το σχόλιο του ΣΥΡΙΖΑ για τα μέτρα για την αντιμετώπιση τη οπαδική βία που ανακοίνωσε η κυβέρνηση και ποιε είναι οι δικέ σα προτάσει. Οι δικέ μα προτάσει προηγήθηκαν, mm -hmm. έτσι όπω τουλάχιστον τι διατύπωσε ο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Προδευτική Συμμαχία το Σάββατο από το βήμα τη Κεντρική Επιτροπή και εν μέρει έγιναν και αποδεκτέ από την κυβέρνηση. Άρα, στον κατάλληλο χρόνο η αξιωματική αντιπολίτευση έκανε προτάσει υιοθετήθηκαν ε, κάποιε από αυτέ. Το ζήτημα είναι αν η κυβέρνηση, κύριε Πλάκα, έχει και τη θέληση mm -hmm. και τη βούληση και την επιθυμία και τι δυνατότητε και τι ικανότητε να τα εφαρμόσει αυτά τα μέτρα. Δυστυχώ, η μέχρι στιγμή. Η κατάσταση και οι τραγικές ιστορίες θανάτων νέων ανθρώπων τόσο στη Νέα Φιλαδέλφια όσο και πριν από δύο χρόνια σχεδόν στην Θεσσαλονίκη αποδεικνύουν και καταδεικνύουν το έλλειμμα της κυβέρνηση και στη θέληση και στην ικανότητα mm -hmm. και στην επιθυμία να. Μα, κάνει το το, με το, ένα το πλαίσιο των μέτρων το οποίο ανακοινώθηκε ήταν ένα πλαίσιο το οποίο γνωρίζουμε. Δηλαδή, πολλά και σε έχει ανακοινωθεί, πολλά και σε έχει μπει στη δημόσια συζήτηση. Το θέμα τη πολιτική βούληση, πού πιστεύετε, σκοντάφτη. Πρέπει να δούμε... Τι είναι αυτό που μπορεί να ε, κρύβεται πίσω από την ε, αθλητική βία, την οπαδική βία. Να δούμε βασικά τι mm. γεννά την ε, οπαδική βία και τη βία και ποιε ναι. κοινωνικέ συνθήκε, αλλά αυτό δεν είναι κάτι αφηρημένο. Mm. Ε, σε ό,τι αφορά την απειδική, οπαδική βία, πρέπει να δούμε και πώ. και έξω από το γήπεδο, βασικά να, να, δούμε, να δούμε λίγο αυτό καθ' αυτό το μέτρο τη διεξαγωγή αγώνων για δύο μήνε και κλεισμένον mm. των θηρών και τι πραγματικά θα αποδώσει. Αλήθεια. Μέσα σε δύο μήνες βάζει νομίζω ως όριο χρονικό της... ναι. τη 12η Φεβρουαρίου και Αποβώς. βλέπουμε, και βλέπουμε ναι. τι ακριβώς θα δει η κυβέρνηση. Αν θα, θα λειτουργήσουν οι κάμερες, αν θα αποδώσει το μέτρο του ε, ταυτοποιημένου προσωποποιημένου εισιτηρίου, εάν η, η ευθύνη τελικά θα πάει όχι στη ΣΠΑΕ για την φύλαξη των ε, χώρων εντός του γηπέδου. Ε, τι ακριβώ μα λέει. Γιατί στην ουσία, και νομίζω ότι αυτό δεν είναι άποψη μόνο του ΣΥΡΙΖΑ, Πρωτευτική Συμμαχία, είναι και άποψη των ανθρώπων που ασχολούνται ανώθευτα με τον αθλητισμό, με το ποδόσφαιρο, αγαπούν. Οι γνήσιοι φίλαθλοι λένε ότι τιμωρείται το ποδόσφαιρο και επίση πρέπει να δούμε. Ότι όλα αυτά τα, όλες αυτές οι δολοφονίες έγιναν έξω από το γήπεδο mm -hmm. και μάλιστα mm -hmm. και στην, ούτε καν σε διεξαγωγή αγώνων ποδοσφαίρου. Ας δούμε και την τελευταία περίπτωση με τον βόλι, τραυματισμό, τον πολύ βαρύ του αστυνομικού, και πάλι να εκφράσουμε την ελπίδα ε, και την ευχή ο άνθρωπος να τα, να να τα, τα καταφέρει. καταφέρει. Άρα πρέπει να δούμε τι είναι αυτό που δημιουργεί και γεννά τη βία, οπαδική αλλά να δούμε και λίγο και τις, ε, ε, ποιοι πραγματικά ευθύνονται και για τις δημιουργίες mm -hmm. των στρατών των, ε, mm -hmm. των οπαδών που ε, καταφεύγουν και προσφεύγουν ε, στη βία. Ε, πρέπει να την κάνουμε αυτή την ειλικρινή συζήτηση, τουλάχιστον εμείς την κάνουμε. Ε, αυτό που προτείναμε και υιοθετήθηκε εν μέρη είναι μόνο η αρχή. Ανοίγουμε τη συζήτηση, θα γίνει διαβούλευση με η κυρία Βιέρη είναι ε. Είναι πρέπει, και να δούμε, πρέπει να δούμε πώ δημιουργούνται αυτέ οι στρατιέ mm -hmm. ε, ανθρώπων και νέων ανθρώπων που είναι έτοιμοι να κάνουν οτιδήποτε. Ε, Πάντω, και πάλι νομίζω ότι αυτό που θα σα πω δεν είναι καινούριο. Να δούμε αυτέ τι σχέσει mm -hmm. των, των, των ιδιοκτησιών των ΠΑΕ με, 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 με άλλου τομεί τη επαγγελματική και τη επιχειρηματική mm -hmm. δραστηριότητα, τι σχέσει που έχουν, τι ιδιοκτησίε των μέσων μαζική ενημέρωση. Νομίζω ότι είναι ένα πολυδέδαλο και πολυσύνθετο ναι. ζήτημα ε, που κάποιο πρέπει να, να δει και να βρει το μύτο τη Αριάδνης. Είναι δεδαλώδε, αλλά θεωρώ ότι κάποιοι ήθελαν να το καταστήσουν δεδαλώδε ακριβώ για να μην βγάζει καμία άκρη και να πνίγησε και πίσω από την απόδοση των ευθυνών. Και οι ΠΑΕ πρέπει να αναλάβουν mm -hmm. τι ευθύνε του και σε σχέση με, το, με τη φύλαξη μέσα στα, στα γήπεδα. Ε, Όντω, υπάρχουν και πράγματα τα οποία τα βίωσαν και άλλε ευρωπαϊκέ χώρε mm -hmm. ε, και τα αντιμετώπισαν, αλλά δεν είναι η βία πανδημία. Είστε υπέρ ενό πιο αυστηρού συστήματο. Η βία ναι. δεν είναι πανδημία, που προσπαθεί ναι. σήμερα ο Υπουργό, ο αρμόδιο, mm -hmm. να το παρουσιάσει ω μια ευρωπαϊκή πανδημία. Δεν είναι. Ε, και είναι, είναι φεδρό οτιδήποτε πια η κυβέρνηση να το αντιμετωπίζει με όρου επικοινωνία και θεωρώντα ότι θα ξεγελά πια τον κόσμο και κυρίω αυτού που είναι και πάρα πολύ ανήσυχοι. Είναι οι γονεί, ε, είναι πάρα πολύ ανήσυχοι. Ε, 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 είστε κι εσεί φίλα, ξέρετε, και εγώ αγαπώ το ποδόσφαιρο. Έχει φτάσει πια στο σημείο να λε ότι δεν θέλει να πει ε, ότι αγαπά το ποδόσφαιρο, ότι πηγαίνει στο γήπεδο. Μα δεν, δεν πηγαίνει πια στο γήπεδο. Ε, κυρία Βιέρη, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σε μια φάση αναδιάταξη στην Κεντρική Επιτροπή του Σαββατοκύριακου υπήρξε ο οδικό χάρτη για το συνέδριο. Πώ θα φτάσουμε, πώ θα φτάσει το κόμμα τη εξωματική αντιπολίτευση στο συνέδριο και με ποιον στόχο. Ε, ο, ο στόχος στόχο του συνεδρίου αυτό ε, μπήκε και σε τίτλου. Είναι η επανεκκίνηση, η ανασυγκρότηση ε, του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ο οποίο προφανώ πέρασε από μία περιδίνηση. Mm. Είμαστε ακόμη στα mm. πόναρα αυτή τη περιδίνηση. Δεν το κρύβει, κρύβει κάποιο. Αλλά νομίζω ότι είμαστε πια στο σημείο που τα χειρότερα θα τα αφήσουμε και τα δύσκολα, mm -hmm. τα πολύ δυσάρεστα μάλλον. Τα πολύ δυσάρεστα θα τα αφήσουμε δύσκολ, ε, πίσω μα. Δεν είναι εύκολο να φεύγουν σύντροφοι, να έχει προηγηθεί αυτή η περίοδο τη ένταση. Ακριβώ γιατί είμαστε προσιλωμένε και προσιλωμένοι στα μεγάλα ζητήματα, στο πώ πραγματικά θα γίνει mm -hmm. αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία και στον κύριο Μητσοτάκη. Δέστε για παράδειγμα ε, με την ιστορία για την βία η Νέα Δημοκρατία. Ε, έχει ως Ευαγγέλιο την, υποτίθεται την προστασία της ασφάλειας και της καθημερινότητας των ανθρώπων, αλλά έχει αποτύχει παταγωδός. Σε αυτά τα ζητήματα εμείς θα επιμείνουμε. Έχουμε πρόταση, έχουμε σχέδιο, όπως έχουμε και για τα ζητήματα της καθημερινότητας, είναι αφόρητη η ακρίβεια, ο πληθωρισμός... Είμαστε πρωταθλητέ η Ευρώπη, είναι, είναι η Ελλάδα πρωταθλήτρια στην Ευρώπη στον πληθωρισμό των τροφίμων, στην ενεργειακή φτώχεια. Ε, στους χαμηλούς μισθούς ο Έλληνας δουλεύει περισσότερες ώρες από, περισσότε από κάθε άλλο Ευρωπαίο και ε, αμύδεται σχεδόν mm -hmm. το λιγότερο από οποιοδήποτε άλλο Ευρωπαίο. Οι νέοι δεν μπορούν να βρουν διέξοδο στα όνειρά τους στη χώρα μας, στην πατρίδα μας και αναγκάζονται να, να ξενιτεύονται. Όλα αυτά είναι επίδικα σημαντικά στα οποία εμείς θα επικεντρωθούμε. Όπως είπα και το ξαναλέω... Ε, στην ε, Βουλή θα κοιτάμε ε, δεξιά, εκεί που είναι τα κυβερνητικά mm -hmm. έδρανα, για να κάνουμε αντιπολίτευση. Ε, θέλω λίγο να, να μου πείτε αν με την νέα κοινοβουλευτική ομάδα τη Νέα Αριστερά, ε, γιατί ακούω και από τι δύο πλευρέ πω αντίπαλο είναι ο Κυριάκο Μητσοτάκη ή η κυβέρνηση κτλ., Αν μέσα στη Βουλή, μέσα σε αυτόν τον κοινό στόχο, θα, οι δύο κοινοβουλευτικέ ομάδε μπορούν να έχουν ε, όχι κατά ανάγκη ε, σχέσει αντιπαλότητα ασχέτω των διαφωνιών, αλλά και κάποιε σχέσει συνεργασία. Ο ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, είναι και παραμένει εκεί που ήταν. Mm -hmm. Δεν έχει αποστεί σε τίποτα, από τίποτα από αυτό που διακήρυξε, υπερασπιζόταν, υπερασπίστηκε στο κυβερνητικό πεδίο και ω αξιωματική αντιπολίτευση μέχρι το, 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 mm -hmm. τον Ιούνιο του 2023. Αυτό συνεχίζει να κάνει. Όπω σα είπα, αντίπαλο είναι η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση, mm -hmm. ο κύριο Μητσοτάκη, τα καθημερινά προβλήματα ε, και αυτέ τι μάχε δίνει μέσα στην Βουλή. Γι' αυτά ψηφίζει, για παράδειγμα, κατά, mm -hmm. όπω έγινε με την ιστορία των σέρβισερ ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε κατά σε ένα νόμο που έφερε η κυβέρνηση κοπτοραπτική μια ενσωμάτωση μια ευρωπαϊκή οδηγία mm -hmm. που στην ουσία έδωσε service του services και καθιέρωσε το κατάσχετο το λογαριασμό των services και των funds. Σε αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε πολύ συνειδητά όχι. Όποιο έρχεται και συντάσσεται σε αυτή τη γραμμή, mm -hmm. ε, νομίζω θα είναι προ όφελο τη ελληνική κοινωνία. Έβαλα το θέμα τη αντιπαλότητα γιατί ουσιαστικά απευθύνεστε σε ένα ενδυνάμει ίδιο κοινωνικό και εκλογικό ακροατήριο. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κοιτάει εκλογικό εκλογικό κρατήριο. Mm. Κοιτάει την πλειοψηφία τη ελληνική κοινωνία αυτή που αδικείται ε, κατάφορα από, από την κυβερνητική πολιτική, η οποία είναι συνειδητά τέτοια. Δεν είναι, ε, και και σα λέω ότι όλε. για να γυρίσω και στο αρχικό μα θέμα, mm. ε, όλο αυτό που ζούμε σε σχέση με την βία είναι απότοκο και των πολιτικών που ακολουθεί η κυβέρνηση και σε σχέση με το τι κάνει, τι γίνεται με του νέου, τι γίνεται με τα αδιέξοδά του. Άρα ε, εμείς εκεί, επαναλαμβάνω, σε αυτό είμαστε προσυλλομένοι. Ε, προφανέστατα υπάρχουν και άλλες δυνάμεις αντιπολίτευσης που συντάσσονται αυτό, οι, οι, οι συνενέσεις και οι συμφωνίες γίνονται στο πεδίο mm -hmm. του τι υπερασπίζεσαι. Και αυτό φάνηκε και στις αυτοδιοικητικές εκλογές, για το πόσο το εννοεί και στην πράξη ακόμα και σε επίπεδο συνεργειών ο ΣΥΡΙΖΑ, και απέδωση. Η, το αποτέλεσμα των αυτοδιοικητικών εκλογών νομίζω ότι ήταν η απαρχή του θρηματισμού της εικόνας της μονοκρατορίας του mm -hmm. κυρίου Μητσοτάκη, μεγάλο πολιτικό κέρδος, αλλά τώρα όμω πρέπει να πάμε σε μεγαλύτερες κλίμακες και για να το συνδέσω και με το συνέδριο, περνά μέσα από αυτό, μέσα από το συνέδριο, ε, αυτή η διαδικασία, το, δηλαδή να είμαστε έτοιμες και έτοιμοι για να πάμε στι ευρωεκλογέ με, με νέα πρόσωπα, με νέους ανθρώπους, με νέες ιδέες και με νέες αντιλήψεις, mm -hmm. ε, με... Και με πιο ε, ανοιχτά τα αυτιά και τα μάτια μας σε σχέση και με οτιδήποτε ε, ενδεχομένω να, να, να αποτελούσε και έτσι κάτι ξένο για το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Αυτό μου κάνει ε, κάπω ε, και κρίνοντας και από κάποιες δηλώσεις του κυρίου Κασελάκη, κυρία Βιέρη, που είχε τι ε, ενστάσεις του, αν θέλετε, για το πώ χειρίστηκαν υπουργοί στι ε, δικέ σα κυβερνήσει μια σειρά θεμάτων κυρίω οικονομικού αντικειμένου και ενδιαφέροντο. Οι εχμες για τον κύριο Τσακαλώτο ήταν. Ε, συνεχόμενες. Θέλω να μου πείτε αν ε, αυτό δείχνει και μια νέα πορεία με απόσταση από την κυβερνητική σας θητεία. Ο ΣΥΡΙΖΑ υπερασπίζεται το κυβερνητικό του έργο. Ε, κάθε γραμμή και κάθε διάταξη που συνέβαλε και συνέτρινε mm -hmm. στο να βγει το χρέος από το, mm -hmm. η θηλιά του χρέους από το λαιμό του, της Ελληνίδα και του Έλληνα για να ανοίξουν τα δημόσια νοσοκομεία σε όλους για να δουν περισσότεροι Πώ στα δημόσια νοσοκομεία για να επανέλθουν οι συλλογικέ διαπραγματεύσει, mm. για να καταργηθεί ο ρατσιστικό υποκατώτατο μισθό για του νέου, όλε αυτέ οι κοινωνικέ κατακτήσει και για να ε, μπορέσει να, να βγει και από το άκθο γενικά mm. του χρέου και να, να κάνει μια. Ε, θα σα έλεγα, ο κυρίαρχη οικονομική πολιτική ω κυρίαρχο κράτο η χώρα. Το υπερασπιζόμαστε, κρατάμε αυτό ω μπούσουλα, και αναφέρομαι επίση και στι επιδόσεις στα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής και της άμυνας, Ε, προφανώς και κοιτάμε και αναζητούμε τους λόγους της ήττα του 19 mm -hmm. και πολύ περισσότερο της ήττα του 23 και, και αυτό λέμε ότι είμαστε σίγουρες και σίγουροι ότι ο μόνος τρόπος για να φύγει αυτή η κυβέρνηση και να επανέλθει μια προοδευτική κυβέρνηση στην εξουσία... Ε, είναι ο ΣΥΡΙΖΑ προοδευτική συμμαχία. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Η... Ε, από τους λόγους της ήττας του ΣΥΡΙΖΑ στις τελευταίες εκλογές ήταν και η 11η. Οτιδήποτε συνέτεινε σε αυτό το εκλογικό αποτέλεσμα, είτε ήταν η εσωστρέφεια, είτε η αδυναμία ή η απροθυμία να ακούσεις πραγματικά αυτό που σου έλεγε η κοινωνία. Mm -hmm. ε, είναι η συλλογική ευθύνη. Mm -hmm. ε, σε, σε όλους μας το... αναλογεί αυτό. Δε, κοιτάξτε, δεν θέλω να... Όχι, αποφε, δεν αποφεύγω το ερώτημά σας. Αλλά νομίζω ότι αυτό πια δεν είναι κρίσιμο και κυρίαρχο mm -hmm. για τον κόσμο. Ο κόσμο τώρα θέλει μια ξεκάθαρη πρόταση ε, για, την, για αυτό που είναι στην καθημερινότητά του. Εδεχομένω να μην το καταλάβαμε με την ένταση που έπρεπε αυτό να το δώσουμε να, κατα, να το κατανοήσει ο κόσμο: Ότι έχουμε αυτό το σχέδιο για την καθημερινότητά του. Εγώ σα λέω ότι το είχαμε. Ενδεχομένω δεν το επικοινωνήσαμε ή το κάναμε και λίγο με όρου ελιτίστικου. Mm -hmm. Θα έπρεπε να είναι πολύ πιο ξεκάθαρο, πολύ πιο γεωμένο. Ε, οι επεξηγήσει να είναι πολύ σαφεί και ξεκάθαρε. Ε, να μην το υποτιμούμε. Οι τηλεθεάτε και οι τηλεθεατέ αγωνίζονται για ένα πεντάρικο, mm -hmm. για, mm -hmm. για, για ένα κιλό φέτα που δεν είναι δύσκολο γιατί φτάνει τα 20 ευρώ. ή το, το λάδι ε, που έχει γίνει πια χρυσό και δεν μπορεί να το προμηθευτεί για να, να καλύψει τι βασικέ σου ανάγκε. Αριστερά, σύγχρονη αριστερά. Είναι να απαντά στι ανάγκε των ανθρώπων. Να μην τι υπερβαίνει και να μην τι υποτιμά. Κυρία Βιέννη, θα θέλετε... Στο όνομα οποιασδήποτε θεωρία. Αριστερά θέλετε... είναι τι κάνει στην πράξη. Και όχι μόνο τη λε θεωρία. Θα θέλετε τον Αλέξη Τσίπρα με πιο καθαρή θέση σε αυτά τα ζητήματα των τελευταίων τον εξελίξεων. Υπάρχει πιο καθαρή θέση από αυτή mm -hmm. του πρώην Πρωθυπουργού και Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία από το έδρανο mm -hmm. που έχει την mm -hmm. θέση στην κοινοβουλευτική ομάδα. Μάλιστα. Ε, κάνατε μια δήλωση Παρακολούθησα μια συνέντευξή σας σήμερα το πρωί Νομίζω στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ Όπου είπατε πως οι δημοσιοποίησεις Είναι φωτογραφίες της στιγμής Πως ήρθαν σε μια κακή ας πούμε στιγμή άρα αποτυπώνεται αυτή η κακή στιγμή με την εσωστρέφεια και την περιδίνηση από την οποία προσπαθείτε να βγείτε όπως είπατε και εσείς προηγουμένως και στις δημοσκοπήσεις θέλω να μου πείτε ποια μηνύματα παίρνετε από τις δημοσκοπήσεις και με βάση αυτά τα μηνύματα πώς μπορεί να επιτευχθεί ο στόχος που έχει βάλει ο κύριος Κασελάκης για πρωτιά στις ευρωεκλογές Βα, Βασικά να σας πω αυτό το μήνυμα που παίρναμε και δεν χρειαζόταν mm -hmm. να το αποτυπώσει μια δημοσκόπηση ότι ο κόσμος δεν αντέχει άλλο ναι. αυτή την εσωστρέφεια και την mm -hmm. εσωτερική mm -hmm. ένταση και, και, παρα, και πα, παρακολουθούσε και μουδιασμένος όλη αυτή την ε, κατάσταση, ενώ παραμένει στον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Είναι μουδιασμένος ο κόσμος. Mm -hmm. Θέλει να βγει από αυτό, να το αφήσει πίσω του. Να κάνει αυτό το τη ανάτασης. Ε, από την άλλη, σας είπα ότι σιγά σιγά όσο θα απελευθερωνόμαστε mm -hmm. από αυτό, από αυτή την ομίχλη που ε, κάλυπτε όλες αυτές τις πολιτικές και κοινοβουλευτικές μας πρωτοβουλίες, σιγά σιγά θα φανεί και η πρόταση και το σχέδιο και mm -hmm. η δουλειά που γίνεται και γίνεται σημαντική δουλειά κύριε Πλάκα και είναι και δύσκολη δουλειά γιατί κακά τα ψέματα έχουμε μία ε, αριθμητικά ε, αποδυναμωμένη αλλά mm -hmm. όχι ποιοτικά κοινοβουλευτική mm -hmm. ομάδα που θα κάνει διπλό και τριπλό έργο αλλά α, αυτό είναι η αριστερά για να ανταποκρίνεται στα δύσκολα. Αξιωματική αντιπολίτευση με αυτή τη δύναμη γιατί εκεί Μα έστειλε, έστειλε τι βουλευτέ mm -hmm. και τους βουλευτές του βουλευτέ του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ο κόσμο. Και αυτό απαιτεί να διατηρηθεί, να είναι αξιωματικοί αντιπολίτε. Mm -hmm. Και στι εκλογέ, στι βουλευτικέ, να δώσει και το πρόκρημα για την αλλαγή στι βουλευτικέ εκλογέ, για να γίνει η κυβέρνηση προοδευτική με το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Είναι πολύ πιο προσεκτική η διατύπωση δική σα από αυτήν του Προέδρου, του κ. Κασελάκη, πάντω. Άλλο να δώσει στις ευρωεκλογέ το πρόκρημα, άλλο να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ Πρώτο Κόμμα. Αυτό θέλω το να πω. Το ίδιο λέω. Ναι. Ε, ο Πίτερ που μου είπε στις, mm. ε, στη συνέντευξή του για νίκη στι ευρωεκλογέ, προφανώ δεν πρέπει να, να, να νικήσει αυτή την αίσθηση του ανίκητου και του αλόβητου και του, αδιευ... mm. του, 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 δεν, του δεν λογοδοτώ πουθενά και για τίποτα, είτε είναι για το έγκλημα στα τέμπη. Είτε είναι για, για το ότι έκανα το μαύρο άσπρο, ότι άλλα έλεγα προεκλογικά για την φοροεπιδρομή στου ναι. ελεύθερου επαγγελματίε και άλλα κάνω, επειδή ακριβώ κρύ, κρύ, κρύβομαι πίσω από το 41%. Ο εκλογικό σου στόχο, όταν δίνει ναι. μία μάχη, ανεξάρτητα με του όρου και τι προποθέσει με, με του οποίου δίνει αυτή τη μάχη, είναι να νοικεί τον αντίπαλό σου. Και όπω σα είπα στην αρχή, αντίπαλό μα είναι η Νέα Δημοκρατία και οι πολιτικέ τη. Α, αυτό το δίνουμε με δύσκολου όρου και προποθέσει τώρα που μιλάμε τέλη <συστά> Δεκεμβρίου του 2023 προφανώ και το κάνουμε. Αλλά όπω σα περιέγραψα και πριν, θα διανύσουμε όλα αυτά τα στάδια και όλε αυτέ τι φάσει ακριβώ για να διαμορφώσουμε του όρου και τι προποθέσει για να ιτηθεί και να υποστεί ένα πολύ μεγάλο πλήγμα. Ο ο ο Κύριο Κασελάκη, όταν ανακοινώθηκε εκείνε τι μέρε, εκείνε τι ώρε. Η νέα κοινοβουλευτική ομάδα έκανε μια συνάντηση με τον κύριο Κοτζιά. Προφανώ, θέλω να στείλει ένα ευρύτερο μήνυμα τη προσπάθεια διεύρυνση και σε άλλου πολιτικού χώρου. Και αυτό είναι και ένα στόχο προ το συνέδριο. Έχετε κάτι να μα πείτε πάνω σε αυτό, κάποιε άλλε συνεργασίε που μπορεί Δεν είναι να. Κύριε Πρόεδρε, είχε προηγηθεί και μια επιστολή από την πλευρά <coughs> του πρώην Υπουργού, του κυρίου Κοτζιά. Ο <coughs> πρόεδρο. Την... Ναι, δεν είναι ότι... μόνο σε αυτό, γενικότερα καλά... αλλά, θέλω να πω. Άσομαι. Σε σχέση με την εξωτερική πολιτική, mm -hmm. σα λέω, είναι πολύ στέρεο αυτό που ακολουθεί mm -hmm. ο ΣΥΡΙΖΑ. Έχει αρχή, ε, μέση και τέλο. Η στρατηγική του είναι, σε ό,τι τουλάχιστον αφορά, επειδή είναι και πρόσφατη η επίσκεψη του κυρίου Ερντογάν και υπογραφή αυτή τη διακήρυξη των Αθηνών, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν, είναι και θα είναι υπέρ του διαλόγου. Αλλά με βάση το διεθνέ δίκαιο και βάζοντα πάντα σαφεί και ξεκάθαρε mm -hmm. Κόκκινε γραμμέ και βάλαμε, ξέρετε, του προβληματισμού μα. Και ζητήσαμε από την κυβέρνηση να μα δώσει διευκρινήσει για κάποια επιμέρου ε, ζητήματα που εγείρονται από αυτή τη mm -hmm. συμφωνία, συμφωνία, από αυτή τη διακήρυξη που έχει να κάνει με το ε, εάν ε, υπάρχει περίπτωση αμφισβήτηση κάποιου κυριαρχικού μα δικαιώματο, π.χ. τη επέκταση των χωρικών μα mm -hmm. υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια. Τη υπεράσπιση των νησιών μα και αν τίθεται ζήτημα αποκρατικοποίηση. Τουλάχιστον η διατύπωση αφήνει ε, κάποιε ναι, πολύ ναι, μεγάλε απορίε, οι οποίε δεν απαντήθηκαν από την πλευρά τη κυβέρνηση. Και είναι απορίε που δεν τι επισημαίνει ξέρετε, μόνο η εξωματική αντιπολίτευση ή άλλα κόμματα τη αντιπολίτευση. σημειωτέων, το υπογράφησε και ο πρώην Πρωθυπουργό και πρόεδρο mm -hmm. τη Δημοκρατία, ο κ. Καραμαλής, νομίζω από την Αλεξανδρούπολη. Mm -hmm. Δεν ξέρω αν απάντησε. Στον πρώην Προεδρό τη η Νέα Δημοκρατία και ο νυν Προεδρό τη. Εμεί απαντήσει δεν έχουμε λάβει, ωστόσο οι δικέ μα κόκκινε γραμμέ είναι ξεκάθαρε για τη μη αποστρατικοποίηση των νησιών, για καμία συζήτηση για συνεκμετάλλευση. Ε, το θέμα τη αποστρατικοποίηση είναι μείζον, η προάσπιση της κυριαρχία μα και όπω σα είπα τη μη Βασικών κυριαρχικών δικαιωμάτων, όπω είναι η υπέκταση των 12 Βγέρη, ναυτικών ε, μηνύων. Ε, ο κύριο Κασελάκη επερδεί πολύ στην αδιαμεσολάβητη επαφή με την κοινωνία, κάνει περιοδία και σήμερα είναι σε μια είναι περιοδία. Ναι. Θέλω, κλείνοντα, να μα πείτε, θα είναι, ε, ποια θα είναι τα παιδεία, τα πολιτικά κοινωνικά παιδεία, στα οποία θα δώσετε έμφαση το επόμενο διάστημα. Ε, η μεγάλη μάχη είναι του προπολογισμού. Αύριο mm. εισάγεται, είναι ένα τελείω άδικο προπολογισμό. Φαίνεται και από τον νόμο που πέρασε την προηγούμενη εβδομάδα σε σχέση με την επιβάρηση των πολλών και την ίδια στιγμή που. Οι λίγοι και οι εκλεκτοί και τα υπερκέρδη των ενεργειακών παικτών ή των δηληστηρίων μένουν στο απειράβλητο κόμμα και των σερβισερς. Είναι βασικά παιδί αυτό, η ανάδειξη των ε, ανισοτήτων, ε, το ζήτημα της, ε, της ακρίβειας, ε, της στέγης πάρα πολύ, του ιδιωτικού χρέους. Γι' αυτό δώσαμε και πολύ μεγάλη μάχη, νομίζω επιτυχώς, με αυτή την ιστορία πάλι με τους σερβισερς και το θέμα των... Ε, Τη προστασία τη πρώτη κατοικία αλλά και των δανείων σε ελβετικό φράγκο. Mm -hmm. Αυτή η ιστορία αφορά τουλάχιστον mm -hmm. 70.000 mm -hmm. 70 δανειολήπτε, τη υγεία, τη πρόσβαση τη υγεία, τη κοινωνική πρόνοια, ε, τα, τα ζητήματα της καθημερινότητας, αυτά που κάνουν την καθημερινή ζωή έναν αφόρητο εφιάλτη για τη μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού, νομίζω. Και φυσικά, με το υποτιμούμε, ε, τα ζητήματα τη ασφάλεια mm -hmm. ε, και τη. Καθημερινότητας, και τη ασφάλεια στην καθημερινότητα, αλλά και τα ζητήματα τη εθνική ασφάλεια. Mm -hmm. Και βέβαια τα ζητήματα τη δημοκρατία. Ασφάλεια με παρακολουθούμενου υπουργού, στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, σχεδόν όλο το πολιτικό προσωπικό, ακόμα και δικαστέ mm -hmm. που είναι αρμόδιοι για την εθνική υπηρεσία πληροφοριών. Κάθε άλλο σε κάνουν να αισθάνεσαι ασφαλή. Mm -hmm. Οι λέξει έχασαν το νόημά του με, με αυτή την διακυβέρνηση και νομίζω. Και λέξεις πρέπει να αποκτήσουν το νόημά του και η καθημερινότητα να, να πάψει πια να είναι ζωφερή και μαύρη. Κύριε Αυγέννη, σας ευχαριστώ πάρα εγώ θερμά. πολύ που ήσασταν στο στούδιο της TV100 και για τη συζήτηση που είχαμε. Κυρίε και κύριοι, ευχαριστώ θερμά και εσά που και σήμερα μας παρακολουθήσατε. Καλό βράδυ.